παρέβλεψα και με συγχωρείς, να Δεν μιλήσουμε πειράζει. λίγο για το βιβλίο. Ο Ναι. Αποστόλης έχει γράψει ένα βιβλίο που έχει την ονομασία «Ο Τελευταίος Ο Τελευταίος Θεός». Θεός. Με ηλεκτρονικό είναι το βιβλίο, Ηλεκτρονική πλέον, αλλά ναι. πιστεύω στη συνέχεια να γίνει και σε έντυπη μορφή. Αυτό είναι ο σκοπός, ναι, να γίνει. Αυτό λέγαμε για το φόβο του εγκλισμού πριν, που όλα πηγάζουν, όλα έχουν μια σειρά, γιατί σκέψω ότι εμείς η ανθρωπότητα σοκαρίστηκε γιατί φοβήθηκε ότι ξαφνικά θα χάσει τη ζωή της, έτσι. Όταν υπάρχει μια πανδημία, το πρώτο που φοβάσαι είναι ότι θα πάθω κάτι εγώ, θα πάθουν κάτι οι δικοί μου, η οικογένειά μου και τα σχετικά. Μετά ήρθε το lockdown και στο lockdown αναπτύχθηκαν άλλες φοβίες. Ότι δεν θα είμαστε πια ελεύθεροι και ούτω καθεξής. Ισχύει. Ναι. Και όταν έγινε και το δεύτερο lockdown, αυτός ο φόβος ενισχύθηκε. Οπότε, αν σκέψω ότι αν σου ενισχύει αυτό το φόβο του θανάτου, ότι ξέρεις κάτι, ο κόσμος μας δεν είναι πια ασφαλής. Δεν μπορώ εγώ να πιω ένα καφέ μαζί σου από κοντά, γιατί θα κολλήσω εγώ εσένα ή εσύ εμένα. Και έρχεται και η κλιματική αλλαγή. Και παιδιά, προσέξτε τον ήλιο, μην βγαίνετε πολύ έξω. Αυτό ίσως και να κρύβει παγίδες κάποια στιγμή. Και ο τελευταίος Θεός, για να πω για το μεθανθρωπισμό που λένε για τα παιδιά, αυτό μέσα στην πανδημία βγήκε ένα βιβλίο από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ, το «Η Μεγάλη Επανεκκίνηση» λέγεται. Ή «Μεγάλη Επαναφορά». Μεγάλη Επαναφορά. Ναι. Το οποίο λέει ότι πρέπει να αλλάξει τελείως ο κόσμος. Τελείως. Δηλαδή, με αφορμή την πανδημία, πρέπει να αλλάξουμε τα πάντα και εκεί υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι. Γιατί λέγεται ότι οι Silicon Valley, αυτοί που έχουν το Facebook, το Instagram, το YouTube, όλα αυτά, θέλουν να πάνε ένα βήμα παρακάτω την τεχνολογία και να ρομποτοποιήσουν σε 10-20 χρόνια τον άνθρωπο. Και να κάνουν την τεχνητή νοημοσύνη τον τελευταίο Θεό. Δηλαδή, η τεχνητή νοημοσύνη να φτάσει κάποια στιγμή να ξεπεράσει τον άνθρωπο. Εντάξει, ακούγεται σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά πιστέψτε με, δεν είναι και τόσο. Εδώ είμαστε στο μέρος, το ξανασυζητήσουμε, Αποστόλη. Καταγράφεται σήμερα η άποψη και η θέση. Και βλέπουμε στο μέλλον. Η Silicon Valley είναι η πρωτεύουσα. Ναι, η πρωτεύουσα του ίντερνετ, να το πω έτσι. Ακριβώς. Είναι όλων των startup, των πολυεθνικών που... του Τέσλα, της Τέσλα, της εταιρείας του Elon Musk, του Zuckerberg, του Facebook. Ακριβώς. Ναι, όλες οι αποφάσεις πλέον παίρνονται εκεί, γιατί πλέον στρεφόμαστε σε μια... πλέον μπαίνουμε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, η οποία είναι η επανάσταση του ίντερνετ των πραγμάτων. Δηλαδή το σπίτι μας θα είναι έξυπνο, δηλαδή το ψυγείο θα σου λέει αν σου τέλειωσε το γάλα. Στην Αμερική ήδη συμβαίνει αυτό. Απλά εμείς εδώ τεχνολογικά είμαστε 15 χρόνια πίσω. Και για τα παιδιά που μας ακούν. Ήδη συμβαίνει, Ναι, να ψάξουν μια εκπομπή στα άκρα, λέγεται. Όπου βγήκε ένας καθηγητής πανεπιστημίου. Της Βίκης Πλέσσας, γνωστή, στη ΕΡΤ2. Ναι. Βγήκε λοιπόν ένας διδάκτορ ή επίκουρος, δεν ξέρω, καθηγητής πανεπιστημίου του Ισραήλ, Έλληνας, μαζί με τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συζητάγαν αυτό ακριβώς το πράγμα. Ότι σε λίγα χρόνια θα έχουμε την τεχνητή νοημοσύνη και τους αλγόριθμους να αποφασίζουν για πάρα πολλά πράγματα. Και ότι θα έρθει, δηλαδή όταν στο λέει ο υπουργός, ας πούμε, και όταν μιλάνε για το μεταθροπισμό, γιατί μιλάνε για το μεταθροπισμό ανοιχτά, τότε δεν μπορείς παρά να ανοίξεις τα αυτιά σου και να ακούσεις, έτσι. Γιατί δεν στο λέει ο Αποστόλης, ο οποίος δεν έχει γνώσεις, το λέει ένας υπουργός και στο λέει ένας διδάκτορ πανεπιστημίου. Και σου λέει μάλιστα ότι στα άλλα κράτη αυτό συμβαίνει σιγά σιγά όλο ένα και περισσότερο. Κάπου, δεν θυμάμαι σε ποιο βιβλίο, ο Ρουσό γράφει ότι η εξέλιξη της ανθρωπότητας θα είναι και η καταστροφή της. Ναι, πολλοί το πιστεύουν αυτό. Και θα ήταν καλό να γυρίσουμε σε περιόδους πρωτόγονης ζωής. Πιστεύεις και εσύ αυτό το... Όχι. Ότι εξέλιξε αυτή η τεχνική νοημοσύνη, ρομπότ, έξυπνα σπίτια, ευκολία ζωής? Όχι, δεν το πιστεύω απόλυτα. Θα σου πω τι γίνεται. Με έχουν κατηγορήσει κιόλας σε κάποια βίντεό μου ότι είμαι τεχνοφοβικός, ότι φοβάμαι την τεχνολογία, ότι μεγαλώνω. Ξέρεις, γιατί υπάρχουν και πολλά παιδιά που με βλέπουν, 15, 17. Όσο να είναι, είμαι μεγαλύτερος και ξέρεις, αρχίζω και. Μπορεί μην, να... μην πείσε το γίνηση. Όχι, δεν έχει να κάνει. Ξέρεις, οι πιτσιρικάδες όμως νομίζουν ότι εγώ έχω αρχίσει να μην καταλαβαίνω τη νέα τεχνολογία και ότι φοβάμαι την τεχνολογία που έρχεται. Δεν φοβάμαι την τεχνολογία που έρχεται. Απλά κάθε βιομηχανική επανάσταση είχε τα καλά της, είχε και τα κακά της. Mm-hmm. Είχε και φτωχοποίηση, είχε και πολλά πράγματα, πολλά αρνητικά. Ακριβώς. Το ίδιο μπορεί να συμβεί και τώρα. Η τεχνολογία μπορεί να κάνει
πάρα πολύ καλά πράγματα για την ανθρωπότητα, στην ιατρική, στην επιστήμη, στη ζωή μας την ίδια, στην καθημερινότητα, στην ευκολία με την οποία μιλάμε. Δηλαδή πλέον εγώ μπορώ να πάρω στην Αφρική και να μιλήσω με ένα φίλο μου σε κλάσματα το δευτερόλεπτο. Αυτό είναι καλό. Είναι καλό. Όμως, γι' αυτό έγραψα και αυτό το βιβλίο, μη θεοποιήσουμε, μη φτάσουμε στο σημείο να θεοποιήσουμε την τεχνολογία, γιατί ήδη το κάνουμε. Ισχύει, ακριβώς. Μεγάλη κουβέντα αυτή που ανέφερες τώρα και οι λέξεις που χρησιμοποίησες να ναι. θεοποιήσουμε την τεχνολογία. Ναι, μα κάποιοι, ξέρεις τι, μόνο και μόνο ότι ζούμε από την κουλτούρα των like, ας πούμε, σιγά σιγά δημιουργείται μια κουλτούρα. Και εγώ το κάνω, μην νομίζεις. Ναι, και εγώ όταν θα ανεβάσω ένα βίντεο θα πω πόσοι το είδαν. Τα κοιτάμε, ακριβώς. Πόσοι το είδανε, πόσα like έχω. Αυτό όμως είναι μικρόβιο. Γι' αυτό πλέον οι εταιρείες αρχίζουν, επειδή υπήρχαν και συνέπειες στην ψυχολογία των παιδιών, αρχίζουν και σβήνουν τα πόσα like, γιατί υπάρχει πρόβλημα πλέον. Φαντάσου τι θα γίνει σε 10-20 χρόνια. Ακριβώς. Αν τυπωθεί σε έντυπη μορφή ο τελευταίος θεός, πώς θα είναι ο γκος του, οι σελίδες του, το έχεις... Για την ώρα είναι 90 σελίδες, γύρω σε 120 θα είναι. Και αναφέρει από την αρχή, κοίτα, η έννοια του μεταθροπισμού υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Ότι κάποια στιγμή θα μας ξεπεράσει η τεχνολογία, γιατί σκέψου πόσο ραγδαία είναι η εξέλιξή της που μέσα σε 30 χρόνια, 35, ζούμε πράγματα τα οποία τα βλέπαμε σε ταινίες. Ναι, προλαβαίνουμε να αντιμετωπίσουμε την... Είχαμε το τηλέφωνο, ξέρεις, με το... Τον κύκλο. Μπράβο. Και μέσα σε 20 χρόνια έχουμε ολογράμματα. Ακριβώς. Δηλαδή, επειδή γνωρίζω ότι ασχολείσαι και με το ποδόσφαιρο, είδα μία συνέντευξη του Εντένα Ζαρ στο Βέλγιο, όπου δεν ήταν στο στούντιο. Τον είχαν οι παρουσιαστές στο στούντιο και αυτός ήταν σπίτι του. Ήταν ολόγραμμα. Υπάρχει στο YouTube. Υπάρχει, βεβαίως. Είναι επικίνδυνο λίγο. Μου ρωτάει ο Κωνσταντίνος για την κούφια γη. Ναι, για την κούφια, για την κούφια γη. Δεν είναι στα θέματα, αλλά φυσικά μέσα στη ροή της συζήτησης και της κουβέντας και από τα ερωτήματα των ακροατών. Την έχω δει την εκπομπή και πραγματικά τρόμαξα με όσα υπόθηκαν, λέει η Ιώτα. Τη δική μου εκπομπή για το. Για ποιο, για το. Α, την εκπομπή για το άκρα. Ναι, ευχαριστούμε. Να τη δουν τα παιδιά, γιατί όσοι ενδιαφέρονται εννοείται. Απλά ξέρεις τι, αυτό να το τονίσω ότι πολλοί, επειδή εγώ ασχολούμαι και ανεβάζω βίντεο και γράφω άρθρα κτλ., νομίζουν ότι ασχολούμαι μόνο με αυτό. Ξέρεις, καλό είναι να μην ασχολούμαστε συνέχεια και μόνο με αυτό, για να μην μας γίνει αιμονή. Αυτό ξέχασα να το πω στην αρχή, γιατί είναι σημαντικός κανόνας για μένα και τη ζωή μου. Γιατί πολλές φορές. Γίνεσαι υποκειμενικός μετά, ναι, ισχύει. Γίνεσαι υποκειμενικός και αποκτάς περισσότερες φοβίες, βλέπεις παντού εχθρούς. Δηλαδή, νομίζεις ότι όλα είναι μια συνωμοσία. Δεν ισχύει. Καλό είναι να το ψάχνουμε, αλλά καλό είναι λοιπόν. Για την κούφια γη, τι, αν ισχύει. Αν ισχύει, υπάρχει πρωτεύουσα, λογίζεται ότι είναι η Αγκάρθα. Η Αγκάρθα και η Σαμπάλα. Η Σαμπάλα. Υπάρχουν και τραγούδια που έχουν γράψει διάφορα συγκροτήματα, από ό,τι γνωρίζω, που είχα ασχοληθεί πιο παλιά. Εντάξει, αυτό είχε να κάνει με έναν καπετάνιο ή πιλότο, δεν θυμάμαι, πιλότος νομίζω, ήταν ο οποίος είχε χαθεί μέσα στην... Η ιστορία του ήταν ότι χάθηκε μέσα στην κούφια γη και αυτό βγήκε από το Λόρδο Λίτον, ας πούμε, από ένα βιβλίο «Η επερχόμενη φυλή», όπου περιγράφεται μέσα η κούφια γη, η Αγκάρθα και ένα... Και μπορεί και η Σαμπάλα, δεν θυμάμαι τώρα, και ένα είδος ανθρώπων, ας πούμε, όντων τέλος πάντων, οι οποίοι ζουν μέσα στην κούφια γη και κάποια στιγμή θα εμφανιστούν να σώσουν την ανθρωπότητα από το τέλμα που θα έχει. Εντάξει, αυτό είναι περισσότερο θρύλος. Βέβαια υπάρχουν και κάποιες φωτογραφίες, ας πούμε, φορηφόρου. Εντάξει, πολλοί λένε ότι είναι ψέμα. Τώρα δεν μπορείς να επιβεβαιώσεις αν υπάρχει κούφια γη. Μάλιστα έκαναν και ένα βίντεο πρόσφατα για ένα ζευγάρι Ρώσων, οι οποίοι πριν πολλά χρόνια είχαν πάει για να... Τότε που το Θιβέτ ήταν υποκατοχή, ας πούμε, είχαν πάει να ψάξουν τη Σαμπάλα σε κάποια βουνά εκεί μέσα. Σε ποια περιοχή? Στο Θιβέτ. Μεταξύ Θιβέτ, Κίνας. Αλλά αυτό ήταν επειδή ήταν κατάσκοποι και ήταν κυρίως για να εξερευνήσουν τα μέρη του Θιβέτ, επειδή οι Ρώσοι ήθελαν να εισβάλλουν, ας πούμε. Αλλά ναι, πολλά ακούγονται για την κούφια γη. Ο Χίτλερ είχε διαφερθεί. Οπότε οι θεωρίες είναι πάρα πολλές γύρω από την κούφια γη.
Δηλαδή θέλει συνέντευξη. Ότι θέλει... εκεί υπάρχει η κοινωνία, ναι, η... ναι, με έναν εσωτερικό, εξελιγμένοι, με έναν εσωτερικό ο οποίος είναι όλοι σε ειρήνη. Εσωγήινοι. Ναι, εντάξει, εγώ δεν το πολύ πιστεύω, να σου πω την αλήθεια, μεταξύ μας. Γιατί ξέρεις... Και χιλιάδων ακροατών αυτή τη στιγμή δίπλα μας. Ναι, εγώ δεν το πολύ πιστεύω, γιατί ξέρεις τι, όταν βγαίνει μια θεωρία, πολλές φορές, πάρα πολλές φορές, θα μου πεις κάποιες θεωρίες που έχουν βγει μέσα από τα βιβλία έχουν επιβεβαιωθεί στην πορεία, αλλά πολλές θεωρίες που έχουν βγει μέσα από βιβλία, ξέρεις, έχουν γιγαντωθεί και εκεί που μπορεί να μην ισχύουν, ξαφνικά, ξέρεις, πολλοίς κόσμος πιστεύει ότι... Βέβαια δεν έχω και την επιβεβαίωση, ξέρεις, ότι δεν ισχύει όντως, δεν μπορώ να ξέρω. Τα συνδέφερε να πας να ψάξεις προσωπικά? Εννοείται, εννοείται. Και εντάξει, όπου μπορώ, εντάξει, δεν είμαι από τους ανθρώπους που έχουν, υπάρχουν άνθρωποι, ερευνητές, ας πούμε, όπως ο Θανάσης ο Βέμπος, ο οποίος είναι και από τους μεγαλύτερους τώρα εν Ελλάδη, ας πούμε, ο οποίος έχει γυρίσει το μισό πλανήτη, ας πούμε, ξέρεις. Εγώ δεν το έχω κάνει, αλλά αν μου δίνατε ευκαιρία, θα το έκανα, ναι. Βλέπω ότι το πιο δημοφιλές βίντεό σου είναι για το ρωσικό πείραμα ύπνο. Το ρωσικό πείραμα ύπνο. Ρωσικό πείραμα ύπνο είναι παρά 10 η ώρα, Αποστόλη. Να πούμε, ή να πάμε σε ένα μουσικό διαλυτέ, έχεις κουραστείς και παρεχόμαστε. Ωραία, ωραία. Εντάξει, μην βιάζεστε, εδώ θα είναι μέχρι τις 10, δεν φεύγει ο Αποστόλης, θα τον ακούμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, σφαίρα της έρευνας, Κωνσταντίνος Πειρατικός για ένα ακόμη βράδυ Σαββάτου κοντά σας. 25 του μηνός σήμερα, μια εκπομπή η οποία πιστεύω θα μείνει χαραγμένη για πολύ καιρό και στη μνήμη μας, στη σκέψη μας και στο διαδίκτυο που θέλουμε δεν θέλουμε, αυτό είναι, έχει γίνει πλέον καθημερινότητά μας. Κοντά μου είναι ο Weirdo, ο Αποστόλης Χιρδάρης, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει να βάλει σε κάθε σπίτι, σε κάθε υπολογιστή, το άγνωστο, το μεταφυσικό, το ανεξήγητο, την αναζήτηση γενικά. Ένας χώρος ο οποίος, ναι μεν, υπήρχε κόσμος που τον ακολουθούσε, αλλά δεν υπήρχε το κατάλληλο βήμα για να δώσει στους ανθρώπους αυτούς χώρο και χρόνο για να εκθέσουν τις απόψεις τους. Ξεκινήσαμε, λέμε, Αποστόλη, για το ρωσικό πείραμα, ναι, του ύπνου. Ναι, αυτό είναι νομίζω το δημοφιλέστερο, ένα από τα, ναι, ίσως είναι, το θα σου πω μόλις τώρα, το ρωσικό πείραμα του ύπνου είναι το δημοφιλέστερο βίντεο του κανάλι, στο κανάλι του, ναι, Weirdo, με τα 353.000 προβολές. Σκέψω ότι αυτό είναι μια ιστορία creepypasta. Creepypasta είναι κάποιες ιστορίες διαδικτυακές, οι οποίες δεν είναι απαραίτητα πραγματικές. Δηλαδή το ρωσικό πείραμα ύπνου είχε να κάνει, είναι ψεύτικη ιστορία, είναι επιβεβαιωμένα ψεύτικη, αλλά επειδή κυκλοφορεί σαν αστικός θρύλος στο ίντερνετ πάρα πολλά χρόνια, πολλοί και ειδικότερα οι πιο μικροί σε ηλικία έχουν ασχοληθεί με αυτό, τη γνωρίζουν, ξέρεις, τι λένε μεταξύ τους, και πραγματικά είχε να κάνει με κάποιους φυλακισμένους στους οποίους έκαναν ένα πείραμα αϊπνίας επί της ουσίας και τους πετάξαν κάποια, να σου το πω έτσι σε συντομία, ένα αέριο, αέριο το οποίο τους, τους άλλαξε μορφή, ας πούμε. Γενικά τα creepypasta έχουν στις νεότερες ηλικίες έχουν μεγάλη επιτυχία και είναι ενδιαφέρουσες ιστορίες, έτσι, ξέρεις, τρόμου και μυστηρίου, ας πούμε. Γι' αυτό και είναι και το δημοφιλέστερο, έτσι, δηλαδή... Πραγματικά υπάρχουν και άλλα θέματα τα οποία είναι έτσι πιο πιασάρικα, να το πούμε. Αλλά ναι, τι θεωρώς είναι αυτό που κάνει τον κόσμο να ασχοληθεί... Είναι τα ένστικτα, είναι ο φόβος, είναι το ότι... Μήπως πάθω κι εγώ το ίδιο, μήπως... Εκτός αυτού, νομίζω ότι υπάρχει πλέον και η θέληση να κάποιοι άνθρωποι, περισσότεροι άνθρωποι, να πάνε και λίγο μπροστά τη σκέψη τους. Θα μου πεις, εσύ είσαι αυτός που τους πηγαίνει τη σκέψη πιο μπροστά? Όχι, είναι πολλοί άνθρωποι, πολλές απόψεις, πολλές ιστορίες, πολλές θεωρίες, πολλά βίντεο, πλέον πάρα πολλά βίντεο, είμαστε στην εποχή της εικόνας, ξέρεις. Το βίντεο περνάει πιο εύκολα και πολλοί άνθρωποι δεν θέλουν μόνο να εξυπηρετήσουν το φόβο τους, θέλουν και να σκεφτούν λίγο παραπάνω και να διαβάσουν ή να ακούσουν ή να μάθουν πράγματα τα οποία δεν είναι στην απλή καθημερινότητα, να το πω έτσι. Έχουν να κάνουν λίγο, ειδικότερα όσα συμβαίνουν πίσω από κλειστές πόρτες, έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, ξέρεις, ο άνθρωπος θέλει να μαθαίνει τι συζητιέται
τι αποφασίζεται. Ακριβώς. Το οποίο θα το μάθει από τα συστημικά μέσα ενημέρωση, είτε τηλεόραση, είτε ναι. εφημερίδα, είτε από το διαδίκτυο. Εντάξει, και εμείς και έτσι και ψάχνει και εναλλακτικές μεθόδους. Ναι, και εμείς υποθέτουμε, γιατί ξέρεις, το παράδοξο σε όλη αυτή την κατάσταση είναι ότι όταν μια θεωρία γίνεται τεράστια, δηλαδή ας πούμε το έμαθες αυτό, σχεδιάζουν να κάνουν το τάδε. Και όταν γίνεται τόσο γνωστό αυτό, συνήθως δεν είναι αυτό που θέλουν να κάνουν. Απλά αφήνουν τη θεωρία να εξαπλωθεί και κάτι άλλο είναι από πίσω, καπνός, το οποίο δεν το έχει μάθει κανένας. Οπότε ακόμα και εμείς που λέμε ότι ξέρουμε, ας πούμε, πολλές φορές μπορεί να λέμε και χαζομάρες ή να παράγουμε και πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα επιβεβαιώσουμε. Όμως αν τα έχουμε διαβάσει κάπου, δεν μπορούμε και να μην τα πούμε κιόλας από την άλλη, έτσι. Ακριβώς. Γι' αυτό εγώ δεν εκφέρω άποψη, γιατί... Και το αναφέρει συχνά στα βίντεο σου, Αποστολή. Αν δεν ακούστηκε και στην αρχή που το είχαμε πει. Ναι, το είπα και πριν. Ναι. Η πληροφορία είναι η πληροφορία. Εγώ θα τη μεταφέρω. Αν τη γνωρίζω ή αν τη γνωρίζει κάποιο άλλο και μου την πει, γιατί έχει τύχει να κάνω βίντεο, επειδή κάποιο φίλο ή κάποια φίλη του καναλιού μου έχει στείλει μήνυμα στη σελίδα και μου είπε, φίλε, το είδε αυτό. Πολλέ φορέ δεν γνωρίζω κάποια πράγματα. Ξέρεις, και έρχεται ένα φίλο και μου λέει, φίλε, για δες αυτό, γιατί εδώ κάτι συμβαίνει, α πούμε. Οπότε έχω πάρει. Ξέρεις, το πάτημα mm-hmm. και έχω κάνει εκπομπή ή βίντεο για αυτό το πράγμα. Ναι. Ο Γιώργος ρωτάει για το Βατικανό, αν ισχύουν ή δεν ισχύουν τα... Το Βατικανό. Το Βατικανό είναι μεγάλη υπόθεση. Εντάξει, έχουν γραφτεί βιβλία, σειρές και ταινίες που έχουν κάνει... Για τους Opus Dei και είναι, ναι, οι ιστορίες για το Βατικανό είναι πάρα πολλές και ξεκινάνε από μυστικές αιρέσεις όπως οι Opus Dei, όπως το γεγονός ότι εκεί μπορεί να πραγματοποιούνται συναντήσεις των Ιλουμινάτη ή των Ροδόσταυρων ή πάρα πολλών, ας πούμε, έτσι, μυστικών οργανώσεων κτλ. Το σίγουρο είναι ότι υπάρχει εκμετάλλευση, γιατί σκέψου πρόσφατα βγήκε μια είδηση την οποία επιβεβαίωσε ο ίδιος ο Πάπας. Mm-hmm. Και η οποία έλεγε ότι εκμεταλλεύονται τις μοναχές οι ιερείς. Και ζήτησε και δημοσία συγγνώμη, νομίζω. Ναι, δηλαδή, αν μη τι άλλο, γίνονται ψηλωτά έσχη εκεί. Οπότε δεν αμφιβάλλω ότι μπορεί να γίνονται και πολλά περισσότερα πράγματα. Το σίγουρο είναι ότι σε περιόδους πολέμου το Βατικανό λειτουργήσε υποχθόνια. Πολύ υποχθόνια. Στηρίζοντας, ξέρω εγώ, καθεστώτα. Να το πω έτσι. Πολιτικά. Πολιτικά. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ήταν ξεκάθαρα στήριζε. Έχουμε 2 λεπτάκια μέχρι να συμπληρώσουμε την πρώτη ώρα. Να πούμε, έχεις κάτι για 1 λεπτάκι μέχρι να πάμε στο διαλυματάκι. Ό,τι θέλεις. Μπορούμε να πάμε στο διαλυματάκι και να συνεχίσουμε την ώρα. Πέντε, να μαζέψουμε και καμία ερώτηση άμα υπάρχει ακριβώς. Από τον κόσμο. Και ελπίζω να τους αποζημιώνουμε. Για τα Indigo, παιδιά, με ρωτάει η Γεωργία. Για τα παιδιά Indigo. Για τα παιδιά Indigo, τα δεν παιδιά... ξέρω. Δεν θα πεις τώρα. Α. Για να μην σε κόψω με το διαλύμα, να μας τα πεις ολοκληρωμένα. Δεν θέλετε να πούμε για πιο επίκαιρα πράγματα. Για να συζητήσουμε και για τα παιδιά Indigo. Σαν, αλλά, σαν... Αυτό που συζητάμε τώρα για την τεχνολογία και τα λοιπά είναι ένα μείζον ζήτημα. Βεβαίως, που... βεβαίως. Και ό,τι θέλετε το συζητάμε και για τα Indigo και για όλες τις θεωρίες. Ακριβώς, lafamilia.com.gr, Καυκάσιο 25 στον Κορυδαλό, το στούντιό μας. Σφαίρα της έρευνας, Κωνσταντίνος Πειρατικός, Γουίρντο με μεγάλη χαρά και τιμή που είναι κοντά μας σήμερα και τον ακούμε. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διαλυματάκι, να ακούσουμε το σήμα του σταθμού και επανερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, 9 ακριβώς. Σφαίρα της έρευνας, Κωνσταντίνος Πειρατικός. Ευχαριστώ τον Νίκο, τη Γεωργία, τη Βαγγελίτσα για τα μηνύματά τους, για την ακροαματικότητα που βλέπω ότι είναι, έχει σπάσει κάθε ρεκόρ σήμερα. Μαζί μας είναι ο Γουίρντο, ο κατακόσμο Γουίρντο, Αποστόλης Κυρδάρης, ο οποίος είναι από τους πιο γνωστούς YouTuber αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Με μια δουλειά η οποία, Αποστόλη, για να φτιαχτεί ένα βίντεο, Πόση ώρα απαιτείται, ακριβώς. Για να φτιαχτεί ένα 10-15 λεπτό βίντεο, μπορεί να το δουλεύω και 8 ώρες, κάποια και 2 μέρες. Τόσο πολύ. Κάποια, ναι. Εντάξει, δεν είναι. Ο κόσμος βλέπει ένα 10 λεπτό βίντεο, αλλά από πίσω εγώ έχω, έχω κείμενο αρχικά. Οπότε το κείμενό μου θέλω να είναι καλό. Θέλω να είναι καλό γιατί εγώ
Εμένα μ' αρέσει να είναι καλό. Μ' αρέσει να δίνει πληροφορία όσο γίνεται, έτσι. Γιατί δεν μπορώ να κάνω και μία ώρα εκπομπή. Γιατί θέλω ο άλλος να μην βλέπει μόνο εμένα, να βλέπει και αυτό που του λέω. Να μην εστιάζει το πρόσωπό μου, να έχει και μία εικόνα του πράγματος. Οπότε, ναι, 10-15 λεπτά εξαρτάται. Το οποίο και θέλει μία πολύ ωραία εργασία. Επειδή το κάνω μόνος μου και το μοντάζ και τα πάντα, ναι, παίρνει πολλές ώρες. Κάποιοι άλλοι το δίνουν σε συνεργάτη, ας πούμε. Εγώ το κάνω μόνος μου και λόγω επαγγέλματος. Γραφίστας, ε? Ναι, ναι. Λοιπόν, ναι. Για τα έντυπα ξεκινήσαμε πριν το διάλειμμα να λέμε και θα φτάσουμε και στη σημερινή εποχή. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα. Η σημερινή εποχή. Ναι. Ξέρεις τι, το παράδοξο της σημερινής εποχής είναι ότι, θα μιλήσουμε για τα έντυπα, δεν το ξεχνάω, είναι ότι πολλά πράγματα που θεωρούσαμε ότι δεν θα ζήσουμε ποτέ και σε κοινωνικό επίπεδο και σε οικονομικό και σε πνευματικό, να το πω. Τα ζούμε, δηλαδή κάποια πράγματα που τα, ξέρεις, κάποιος αν στα έλεγε τον μπαίναγες για τρελό, ας πούμε. Αν σου έλεγε κάποιος πριν 10 χρόνια ότι θα κλειστείς μέσα και ότι όλος ο πλανήτης θα κλειδαμπαρωθεί, δεν μπορούσες να το πιστέψεις. Και πιστεύεις τελικά ότι υπάρχει, γιατί οι αμφισβητητές πλέον αρχίζουν και πολλαπλασιάζονται, ναι, πιστεύω, σχετικά με τον ιό. Πιστεύω και ότι υπάρχει. Πιστεύω ότι υπάρχει. Είναι, ναι, τεχνητός, είναι φυσικός, το δημιουργήσανε, υπήρχε. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω. Πολλά ακούγονται, πολλά λέγονται. Ξέρεις, είναι αυτό που σου λέω. Ερευνάσου, ναι. Πλέον πάρα πολλοί βγαίνουν και ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Άλλα ισχύουν, άλλα δεν ισχύουν. Και άντε να ξεχωρίσεις την ήρα από το στάρι. Στάχι, ξέρω εγώ πώς λέγεται. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι ξέρεις κάτι. Ο ιός κατασκευάστηκε, βγήκε και ένας νομπελίστας και το είπε. Ακριβώς. Και 26-27 επιστήμονες από την Ευρώπη τον ακύρωσαν, ας πούμε, ένα νομπελίστα. Αλλά προχτές βγήκε ένα δημοσίευμα το οποίο έλεγε ότι κάποιοι ήταν συνεργάτες των Κινέζων στη Γουχάν. Ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Ναι, και μεταξύ αυτών πολλά λέγονται. Ήταν ένα παγκόσμιο σοκ, αυτό είναι. Από εκεί προκύπτει όλη η ανάγκη για να ψαχτούμε και να δούμε τι μας συμβαίνει. Το σοκ, το ότι σταματάνε όλα και το ότι προσπαθούν να βρούνε την αφορμή. Η ουσία για μένα είναι εκεί. Όχι τόσο στην πανδημία. Η πανδημία θα ξανατύχει, η πανδημία. Ξανατύχει. Σε 100-200 χρόνια. Θα τύχει 4-5 στο παρελθόν. Πάρα πολλές. Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια αφορμή για να δημιουργηθεί ένα κλίμα αλλαγής. Κατάλαβες, δηλαδή. Ο κόσμος όπως τον ξέραμε το λένε ότι θα αλλάξει. Θα είναι ο ίδιος. Αυτό είναι το παράξενο για μένα, ότι βρίσκουν την αφορμή, σου λέει ότι υπήρχε μια τεράστια οικονομική καταστροφή, γιατί όλα συνδέονται, όταν σου λέει ότι φτάσαμε σε επίπεδα του πρώτου κραχ της Αμερικής, ας πούμε, του οικονομικού, τα ίδιες απώλειες σε χρήματα είναι και τώρα λόγω είναι της πανδημίας, σου δείχνει ότι κάνανε ένα άτυπο πόλεμο χωρίς να τον κάνουν στην ουσία. Οπότε χρειάζεται τώρα η ανάγκη για ανοικοδόμηση. Πάντα έτσι γίνεται. Καταστροφή. Καταστροφή. Οπότε τώρα σου λέει, φίλε, πρέπει να το πάρουμε αλλιώς. Ναι, αλλά πώς αλλιώς. Γι' αυτό τώρα έχουμε φτάσει στο μετανθρωπισμό και όλοι αυτοί. Εγώ πλέον έχω εστιάσει λίγο εκεί. Γιατί. Μετανθρωπισμός. Ναι, γιατί θα ζήσουμε πράγματα, δηλαδή πράγματα που δεν τα φανταζόμασταν. Πρόσφατα έκαναν και βίντεο μάλιστα ότι λέει ότι το Facebook θα γίνει εικονικό, μια εικονική πραγματικότητα μέσα σε 5 χρόνια. Δηλαδή, στο Facebook δεν θα μπαίνεις πλέον όπως μπαίνεις τώρα. Αυτό θέλουν να κάνουν τουλάχιστον. Θα το ζεις στο δωμάτιό σου. Θα είσαι στην καναπέ και θα, αντί να παίζουμε FIFA ο καθένας από το σπίτι του, θα είμαστε μέσα στο γήπεδο. Στο γήπεδο. Θα πηγαίνω όπου, θα επισκέπτομαι όποια πόλη του κόσμου, όποια μέρος θέλω, από τον καναπέ. Φαντάσου τώρα όλο αυτό το πράγμα να συνδυάζεται από το φόβο του ανθρώπου να βγει έξω για να μην πάθει κάτι και από μία, ξέρω εγώ, ένα περιορισμό στην ώρα. Να γίνει βίωμα τελικά αυτό στον κόσμο, γιατί παρόλο που έχουν μπει για τις μάσκες, ξέρω εγώ, να τις βγάλουμε όσοι είναι εμβολιασμένοι, ο κόσμος έχει αυτό το φόβο που λες τώρα. Εντάξει. Τον έχει μέσα του και φοβάται. Δεν βγαίνει καν έξω ή με τη μάσκα του. Ναι. Κοίτα, εγώ πιστεύω ότι αυτό θα το ξεπεράσουμε κάποια στιγμή. Ξεπεράσουμε αυτό. Ναι, ναι. Το ελπίζω. Κοίτα, ο άνθρωπος πάντα βρίσκει, για να μην είμαστε και απεσιόδοξοι και λέμε ότι α, παιδιά, θα καταστραφούμε. Καμία σχέση. Εγώ πιστεύω γι' αυτό. Εκεί κολλάει και η φάση με τα παιδιά Indigo. Εγώ πιστεύω ότι
πάντα η ανθρωπότητα έχει τον τρόπο να ανταπεξέρχεται μπροστά στον κίνδυνο. Ξέρεις, ποτέ δεν εξαϊλώνεται. Πάντα δηλαδή, ναι, θα υπάρξουν προσπάθειες να μας κάνουν πιο υποδουλωμένους, να μας ελέγχουν περισσότερο, αλλά πάντα θα βρίσκουν. Υπάρχουν οι ελίτ, όπως είπες και στην αρχή, που με τα φόρουμ που λες και Bilderberg. Ναι. Με ρώτησε πριν ένας ακροατής, ναι, 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 που φτιάχνουν τις αποφάσεις και τα λοιπά. Ναι. Αλλά υπάρχει βέβαια και το αντίθετο, το αντίθετο, που θα πάρουν και άνθρωποι βέβαια, οι οποίοι θα αντιστέκονται και θα βρίσκουν και απαντήσεις, ναι, στα σχέδια τα πιθανόν που... Αυτό προκύπτει, εντάξει, ο άνθρωπος πάντα, η δουλειά του αυτή είναι να ξεπερνάει τα προβλήματα και να ζει μια όσο γίνεται καλύτερη ζωή. Και το θέμα ποιο είναι, ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο καμπής που τα πράγματα είναι λίγο περίεργα, mm-hmm, σε παγκόσμιο επίπεδο. Έχουν ψηλοπιάσει πάτο σε πολλά στάδια, ωραία, από την ανεργία, από την εκμετάλλευση. Σκέψου ότι ο παγκόσμιος πλούτος είναι στο 3% του πληθυσμού και οι υπόλοιποι τον έχουν μαζέψει, ψιλοπινάνε. Δηλαδή, το 3%. Ναι, δεν πάει πιο κάτω, νομίζω, ή αν πηγαίνει, μετά έχει μόνο άνοδο, κατάλαβες. Οπότε ο άνθρωπος, να, έχει να κάνει και με τα παιδιά Indigo, αν υπάρχουν τα παιδιά Indigo, για όσους δεν ξέρουν, είναι κάποια φωτισμένα παιδιά τα οποία έχουν κάποιες... οι υπερεστήσεις τους είναι ανεπτυγμένες, δηλαδή μπορούν να διαισθάνονται, μπορούν να σκέφτονται, ξέρεις, διαφορετικά από τους υπόλοιπους. Αυτό έχει να κάνει και με τη γενιά των 83, κοντά είμαι. Είσαι. Ναι, 83 είμαι. Mm-hmm. Εντάξει, δεν λέω ότι εγώ είμαι παιδί, Ινδικό, μην παρεξηγηθώ από τον κόσμο που μας ακούει, αλλά ξέρεις, εκείνη την περίοδο, εκείνη η γενιά των 83 θεωρήθηκε τα φωτισμένα παιδιά. Αλλά το θέμα είναι ότι όλο ένα και περισσότερος κόσμος ξυπνάει με την έννοια ότι θέλει να μαθαίνει περισσότερα πράγματα από το τι συνέβη σήμερα στις εκπομπές και τα λοιπά, έτσι. Mm-hmm. Οπότε κάποια στιγμή θα ξεπεράσει όλο αυτό το πράγμα. Εννοείται ότι η τεχνολογία θα ενσωματωθεί περισσότερο. Είναι σίγουρο αυτό. Σίγουρο. Η μεγάλη επαναφορά. Ναι. Αυτό το σχέδιο... Αυτό είναι το σχέδιο. Στη μεγάλη επαναφορά... υπήρξε η ανάγκη για αλλαγή του κόσμου. Δηλαδή, παρουσιάζουν σε αυτό το βιβλίο, το Great Reset, την ανάγκη ο κόσμος να γίνει. Σκέψω ότι υπάρχει ένα σλόγγαν στη διαφήμιση τους που έλεγε: «Δεν θα σου ανήκει τίποτα και θα είσαι χαρούμενος». Κάπως έτσι το παρουσιάζουν. Ότι στην ουσία δεν θα χρειάζεται να σου ανήκει τίποτα, γιατί θα στα παρέχουν όλοι αυτοί. Όλα αυτοί, υποτίθεται. Όμως λένε πολλοί ότι το πράγμα πάει εκεί στο μεταανθρωπισμό. Ότι θέλουν, επειδή το χρήμα είναι μόνο εκεί πλέον ή σχεδόν κατά αποκλειστικότητα εκεί στην τεχνολογία, να τη βάλουν τόσο πολύ στη ζωή μας ώστε που την έχουν βάλει. Σκέψω ότι το κινητό δεν το αποχωρίζεται κανείς από τη... Ακριβώς. Εγώ σκέψω κάποια στιγμή είχα βάλει GPS να πάω σε μια περιοχή και μου έκλεισε το κινητό από μπαταρία και τρελάθηκα, γιατί έχει γίνει... ενώ έχω ζήσει και χωρίς κινητό παλιότερα, ναι. Ακριβώς. Και λέω τώρα τι θα κάνω, χάθηκα. Και έκανα την παλιά, ας πούμε, τέτοια. Πήγα σε ένα περίπτερο, λέω: «Φίλε, συγγνώμη. Μια κάρτα. Ναι, πώς θα πάω εκεί?» Και μου είπε: «Θα στρίψει στο πέμπτο στενό αριστερά». Ναι, ναι, ναι. Αλλά το αίσθημα του πανικού, ότι δεν έχω το μηχάνημα δίπλα μου να με βοηθήσει, με σόκαρε εκεί τη στιγμή. Ναι, μεν smartphone, όπως ονομάζονται, και παρέχουν κάποιες ευκολίες στην καθημερινότητα. Πολλές. Δεν το συζητάμε. Ναι. Ναι. Αλλά από την άλλη, όμως, έγινε ένα εργαλείο το οποίο. Για να μην παρεξηγηθώ, δεν τα δαιμονοποιώ. Η τεχνολογία βοηθάει. Αλλά βοηθάει μέχρι το σημείο που εξυπηρετεί τον άνθρωπο. Όταν γίνει ανάγκη, μόνο ανάγκη, και την έχουμε ανάγκη για να ξυπνάμε, για να κοιμόμαστε, για να λειτουργούμε, για να σκεφτόμαστε, τότε αρχίζει το πρόβλημα για μένα. Αυτό που λες, το είχαν φέρει και κάποτε και το είχε γράψει και ο Τέσλα όταν έκανε τα πειράματά του και τις έρευνές του. Ναι. Ότι αυτά που είχε βρει, αν χρησιμοποιηθούν για κακό σκοπό, ναι, θα γίνει καταστροφή. Ναι, σκέψω ότι μπορεί ένας αλγόριθμος, ας πούμε, να αποφασίζει εκλογικά αποτελέσματα αύριο μεθαύριο. Ακριβώς. Είναι πρακτικό το πράγμα, δεν είναι δηλαδή τόσο φαντασία. Δεν είναι ότι εγώ ένα βίντεο που ανεβάζω δεν αποφασίζω εγώ αν θα το δεις εσύ ή όχι, ο αλγόριθμος το αποφασίζει. Αν θα εμφανιστεί σε χίλιους, σε 10.000 ή σε ένα εκατομμύριο. Αν αποφασίσει ο αλγόριθμος ότι το βίντεό μου ή μια πληροφορία κάποιο άλλο, οποιαδήποτε, δεν αξίζει να, ή δεν πρέπει να τη δει κάποιος, δεν θα τη δείξει ποτέ. Ο Τάσος, ναι, του ρωτάει πώς φαντάζεται τον κόσμο σε λίγα χρόνια. Δεν ξέρω εμείς αν θα προλάβουμε να τα ζήσουμε. Πλήρη υπακοή, απαγόρευση κυκλοφορίας, το οποίο το ζήσαμε και εμείς.
Χαρακτηρισμός, λέει, ολόκληρων περιοχών ως προστατευόμενες, λέει, κάτω από στρατιωτική επιτήρηση, με πρόφαση την κλιματική αλλαγή. Δεν έχεις ασχοληθεί Η με κλιματική αλλαγή είναι το αντικείμενο. Το επόμενο πράγμα που. Εντάξει, ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, υπάρχει. Το βλέπουμε Φυσικά, και από τον καιρό ακριβώς, και αυτά. ακριβώς, Αλλά ακριβώς. ναι, υπάρχει μια θεωρία που λέει ότι θα είναι το επόμενο αφήγημα για να φοβηθεί ο κόσμος, ας πούμε. Κοίτα, εγώ δεν πιστεύω ότι θα ζούμε με lockdown. Ούτε στην Αυστραλία, για παράδειγμα, βγάλανε το στρατό στους δρόμους για 20 κρούσματα. Αυτό είναι ανησυχητικό, αλλά νομίζω ότι κάποια στιγμή θα επανακάμψουμε από αυτό, γιατί δεν θα χρειάζεται πλέον να έχουμε lockdown. Θα έχει κατασκευαστεί κάπως έτσι η πραγματικότητα, ώστε ήδη πλέον οι ρυθμοί, μην το πάμε τόσο πολύ συνωμοσιολογικά, οι ρυθμοί της ζωής... Έχουν αλλάξει, έχουν αλλάξει και η ζωή μας καθημερινά. Δεν έχει χρειάζεται αλλάξει, lockdown. Έχει δηλαδή, αλλάξει. εντάξει, το lockdown δημιουργήθηκε και για, από άποψη υγείας, αλλά και για άλλες... Για να σου βάλω λίγο το μυαλό ότι άραξε λίγο μέσα, ξέρεις, χάσε λίγο την ελευθερία σου και αυτά. Αλλά αφού θα έχεις συνηθίσει σε αυτό, δεν χρειάζεται. Είναι ο ρυθμός της ζωής τέτοιος που αν δουλεύεις από τις 7 το πρωί έως τις 7 το βράδυ και έχεις μια οικογένεια ή έχεις μια σύντροφο ή έχεις δύο φίλους ή έχεις ένα χόμπι, δεν προλαβαίνεις να κάνεις πολλά. Οπότε σκέψου ότι αν εσένα σου έχει δημιουργηθεί και ένα περιβάλλον ψυχαγωγίας τέτοιο, ώστε να μην χρειάζεται και να βγαίνεις ιδιαίτερα, τότε μπορεί να μην βγαίνει από μόνο σου. Χωρίς να σε έχουν κλειδώσει απαραίτητα μέσα. Ακριβώς. Ο Γιώργος γράφει ότι η Αποστόλη είσαι δύναμη. Ευχαριστώ πολύ. Πώς φαντάζεσαι εσύ τον κόσμο σε 50-100 χρόνια από σήμερα? Εγώ πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα γίνει ένα ψιλομεγάλο μπαμ. Νομίζω ότι ο θα κόσμος... υπάρχει αντίδραση ναι, γενικά. Ναι, εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος ήδη, γι' αυτό βλέπουμε και αυτά τα νούμερα που βλέπουμε όσοι ασχολούμαστε με όλα αυτά τα πράγματα. Ο κόσμος, θα μου πεις, δεν έχει προβλήματα, το είπαμε και πριν, έχει προβλήματα, αλλά πλέον, πλέον και αυτό έχει γίνει ένα πρόβλημά του. Δηλαδή, έχει να ταΐσει την οικογένειά του, έχει τα δικά του προβλήματα, έχει και όλα αυτά που αποφασίζουν για αυτόν χωρίς αυτόν. Και πιστεύω ότι όλο αυτό συσσωρεύεται και οι άλλοι σφίγγουν και λίγο τη μέγενη, ξέρεις, όσο βλέπουν ότι τους παίρνει, τόσο πιο πολύ σφίγγουν και κάποια στιγμή το μπαμ θα γίνει. Αλλά πιστεύω ότι από εκεί και πέρα, εγώ είμαι αισιόδοξος, έτσι, σαν άνθρωπος. Γιατί έχουμε πιάσει λίγο. Πρέπει να περνά το μήνυμα. Έχουμε αυτό, πιάσει λίγο τη μαυρίλα και θέλουμε να το ακριβώς. Πάω λίγο αλλιώς. Εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι που αφυπνίζονται σιγά σιγά, πες το έτσι, mm-hmm. που την ψάχνουν λίγο διαφορετικά, νομίζω ότι θα φτιάξουν κάποια στιγμή στο μέλλον ένα πολύ καλύτερο κόσμο. Ναι, με την τεχνολογία, ναι, με διαφορετικό. Ο κόσμος πάει μπροστά. Έτσι. Δεν μπορούμε να ζούμε όπως ζούσαμε το 1700. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Πλέον δεν μπορούμε, δεν γίνεται. Είναι η κατάσταση της ζωής μας τέτοια. Υπάρχει όμως κόσμος, εντάξει, τα βασικά αγαθά του ενός ανθρώπου, η στέγη, η ζέστη ναι. του, το φαΐ του, η εκπαίδευσή του, η υγεία του. Ναι. Υπάρχουν όμως πολλές χώρες του κόσμου στις οποίες δεν υπάρχουν ούτε καν τα βασικά. Ναι. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Ναι. Υπάρχει λύση, υπάρχει εναλλακτική. Γιατί δεν ασχολούνται οι παγκόσμιες κυβερνήσεις? Έχεις γράψει ένα βιντεάκι σου και το έχω σημειώσει ότι ίσως στο μέλλον να υπάρχει μια παγκόσμια κυβέρνηση. Ένα ψηφιακό νόμισμα. Ναι, αυτό είναι το κακό σενάριο. Αυτό είναι το κακό σενάριο. Αν υπάρξει. Κοίτα, σε αυτό που λες θα σου απαντήσω όσο μπορώ, γιατί δεν ξέρω ποια είναι η λύση. Αν την ήξερα, θα την μοιραζόμουν. Την έρευνά σου, εντάξει. Πιστεύω όμως ότι ήδη, χωρίς να υπάρχει απαραίτητα μια παγκόσμια κυβέρνηση, ήδη τα περισσότερα κράτη, κακά τα ψέματα, παίρνουν τις ίδιες αποφάσεις. Ο ένας ακολουθεί τον άλλον. Είτε γιατί μιμείται η μία χώρα την άλλη, είτε γιατί έτσι πρέπει να γίνεται. Σκέψου, η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει ακριβώς τα ίδια πράγματα κάθε χώρα. Δεν υπάρχει διαφορά. Σε πολιτικό επίπεδο το θες, σε οικονομικό, σε ιατρικό, στα πάντα. Παντού, παντού. Τώρα το ζήτημα της φτώχειας πάντα θα υπάρχει, δυστυχώς. Οι ανισότητες μεταξύ των ανθρώπων, να βλέπεις και το κακό ότι κοίταξε κάτσε καλά γιατί ο δίπλα σου πεινάει ή είναι άστεγος. Ναι, δυστυχώς. Και εκεί πρέπει να εστιάσουμε λίγο. Εγώ πιστεύω ότι αυτή θα είναι η επόμενη κοινωνία. Μετά από όλα όσα θα γίνουν, που δεν ξέρω τι θα είναι αυτό, μπορεί να γίνουν όλα ήρεμα. Μπορεί και όχι. Εγώ πιστεύω ότι όμως κάποια στιγμή ήρθε η ώρα η ανθρωπότητα να ζήσει μια μεγάλη περίοδο ειρήνης και ισότητας μεταξύ των ανθρώπων. Θα μου πεις όνειρα θερινής νυχτός. Θα ήθελα να το ζήσω, δεν θα το ζήσω σίγουρα. Ελπίζω να το ζήσουν οι επόμενες γενιές τουλάχιστον. Για να διορθωθούν οι αδικίες σε ανθρώπους που όχι μόνο δεν έχουν να φάνε, αλλά
Δεν ξέρουν αν θα ζουν αύριο, έτσι. Για τον. Πάμε λίγο και στην επικαιρότητα. Για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό εξασχοληθεί. Γιατί δεν είναι μόνο εδώ, γίνεται παντού. Με πρόσχημα την υγεία. Γιατί. Εντάξει, είναι ερωτήματα που μου είχε θέσει πριν έρθουμε. Ναι. Ότι με πρόσχημα την υγεία. Υγεία όμως δεν είχαμε πριν. Χτύπα και έτσι έκλεινε ραντεβού, ξέρω εγώ, στο ΙΚΑ και σε φορούσε μετά από 6 μήνες. Μα ρε, παιδιά, τώρα χτύπησα. Σε 6 μήνες το ραντεβού. Ναι, αντίθετο αυτό το ένα με το άλλο, να είναι λίγο προφασίζονται ότι θέλουν την υγεία του καλό, τη δικιά μας, ενώ πριν δεν υπήρχε σε κανένα επίπεδο στο δημόσιο. Ναι, ισχύει. Κοίτα, εγώ δεν μπορώ να πάρω θέση αν ο άλλος πρέπει να το κάνει ή όχι. Είμαι σίγουρα υπέρ της άποψης ότι ο καθένας πρέπει να αποφασίσει για τον εαυτό του. Αν θέλει να το κάνει, γιατί φοβάται, γιατί θέλει να προστατέψει τους δικούς του, να πάει να το κάνει. Αν κάποιος δεν θέλει να πάει να το κάνει, δεν μπορεί κανείς να τον υποχρεώσει να το κάνει. Ακριβώς. Κανείς. Τώρα γιατί τους έχει πιάσει αυτή η πρεμούρα να εμβολιαστούν όλοι. Okay, είναι ζήτημα νοσίας. Δεν ξέρω. Υπάρχει... Και αυτή η κόντρα που έχει ξεσπάσει μεταξύ των εμβολιαστών. Αυτός ο διχασμός, ξέρεις τι, αυτό έχει και άλλες προεκτάσεις. Δεν έχει μόνο το θέμα της υγείας. Έχει να κάνει με το ότι σου πετάνε μια ταμπέλα και οτιδήποτε και αν προτάξεις απέναντί τους, ό,τι και αν πεις, είσαι ψεκασμένος γιατί δεν συμφωνείς μαζί τους. Δεν έχει σημασία, μπορείς να είσαι ο πιο λογικός άνθρωπος στον κόσμο. Δεν ακολουθείς αυτό που λένε, είσαι ψέκας. Δεν πάει έτσι. Και κάνουν κακό γιατί ο κόσμος, επειδή είναι και θυμωμένος, στρέφει το ένας απέναντι στον άλλον. Ενώ και αυτό τους εξυπηρετεί διπλά, είναι το λεγόμενο διέρη και βασίλευε. Ξέρεις κάτι. Δεν κοιτάμε τι κάνουν αυτοί, κοιτάμε εγώ εσένα και εσύ εμένα. Ακριβώς. Και χάνουμε βλέπουμε το δέντρο και χάνουμε το δάσος. Και έχει συμβεί σε πολλές, και στην Αυστραλία που έχω ένα φίλο ο οποίος ζει μόνιμα και βλέπω που ανεβάζει βίντεο και φωτογραφίες από τις εκδηλώσεις και τις διαδηλώσεις που κάνουν οι αντιεμβολιαστές και γίνεται. Ναι, ο κόσμος είναι στα κάγκελα, λογικό είναι, γιατί δεν ξέρει, γιατί διαβάζει πολλά, ακούει πολλά, βλέπει και τους άλλους να τον υποχρεώνουν. Βλέπει, ξέρεις τι. Όταν σου απαγορεύουν, και πρόσεξε, σου απαγορεύουν την κοινωνική συναναστροφή. Άμα σου απαγορεύσουν να βγεις για ένα φαγητό, σου δείχνει ότι ξέρεις κάτι. Δεν είναι τόσο πρόβλημα, γιατί μπορώ να μπω στο λεωφορείο. Για φαγητό δεν μπορώ να πάω. Γιατί. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή δουλειά, σπίτι, δουλειά, okay. Πάνω σε αυτό που λες, Αποστόλη, και με συγχωρείς, ναι. Η μεγάλη αλλαγή που προβλέπεις, δεν προβλέπουμε, από την έρευνα που κάνουμε και διαπιστώνουμε κάποια πραγματάκια, μεγάλη αλλαγή. Δεν ξέρω αν έχετε παρατηρήσει ότι πλέον παρέγγειλες κάτι από το ίντερνετ και σου έρχονταν σε σπίτι σου μετά από 4-5-10 μέρες. Ναι. Πλέον, από κάποιες εταιρείες, μην πω ονόματα που υπάρχουν πλέον, που παραγγείλεις από το παιχνιδάδικο ένα καροτσάκι και σου έρχεται μετά από 2 ώρες. Ναι. Δηλαδή δεν χρειάζεται να πας πλέον έξω, αφού θα σου τόσο γρήγορα, άμεσα με το μηχανάκι. Πλέον κάθισε σπίτι σου, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση. Είδες και οι κουρίερ θα καταστραφούν σε λίγο καιρό. Δεν υπάρχουν. Μα δεν είναι μόνο σε 2 ώρες όλο είναι σπίτι σου. Όλα καταλήγουν εκεί. Αυτό θα είναι ο αντίκτυπος, αυτό που λέγαμε πριν, ότι κάθε βιομηχανική επανάσταση έφερε τα καλά στην ανθρωπότητα. Γιατί το λέμε, έφερε τα καλά, δηλαδή ναι, ο ατμός, ηλεκτρισμός, τα πάντα, ίντερνετ. Κίνηση, ναι. Αλλά έφερε και πολλά κακά. Το κακό της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης, που είναι η εποχή του ίντερνετ και του ίντερνετ των πραγμάτων και της αυτοματοποίησης, είναι ότι σε λίγο, σε κάποια χρόνια, μπορεί να μην υπάρχουν ούτε σούπερ μάρκετ. Τα σούπερ μάρκετ, θα σου πω. Τα σούπερ μάρκετ, πολύ πιθανόν σε 5 χρόνια, 10, όταν το ίντερνετ αυτό θα εδραιωθεί τόσο πολύ πια, θα είναι αποθήκες, στην ουσία. Θα είναι όλα online. Εσύ θα διαλέγεις τα προϊόντα που θέλεις και απλά θα παίρνει το φορτηγό τα πράγματα και θα στα φέρνει σπίτι. Δεν θα υπάρχουν ούτε ταμείες, δεν θα υπάρχει. Αν το παρατηρήσεις, ναι, το λένε ότι. Ήδη έχει ξεκινήσει σε ένα μικρό βαθμό, βέβαια. Το λένε ότι πάρα πολλές θέσεις εργασίας θα χαθούν. Πολλά επαγγέλματα θα χαθούν, γιατί δεν θα υπάρχει ανάγκη. Χειρονακτική εργασία. Όχι, χειρονακτική μπορεί να μην χαθεί. Ας πούμε, οι τράπεζες έχεις παρατηρήσει ότι κλείνουν. Πολλά υποκαταστήματα. Η Εθνική έκλεισε 250 φέτος, μόνο στην επαρχία. Όλα γίνονται από εδώ. Και λογαριασμό πλέον ανοίγεις από το κινητό. Σκέψου πόσοι άνθρωποι λοιπόν. Ναι, δεν υπήρχε αυτό πριν την πανδημία. Αυτό σου λέω. Ότι όλα αυτοματοποιούνται σιγά σιγά. Αλλάζουν. Ναι. Οκ, για μένα είναι καλό, γιατί εγώ θα κάτσω στο σπίτι μου
θα ανοίξω ένα λογαριασμό στην τράπεζα. Αυτό αποστολή όμως είναι το πόσοι θέμα. Πόσοι άνθρωποι θα χάσουν τη δουλειά τους όμως. Και πού θα διοχετευτούν αυτοί οι άνθρωποι. Γι' αυτό σου λέω ότι σιγά σιγά η αγανάκτηση ίσως να γίνει και μεγαλύτερη. Ναι, καλή ευκολία. Όμως σκέψω ότι από την τόση ευκολία μήπως σταματήσουμε και να σκεφτόμαστε. Το έχω και σαν θέμα. Ότι η σκέψη κάποια στιγμή γίνεται πανεύκολη. Άμα θέλω να μάθω κάτι, το γκουγκλάρω. Θα μου πεις, πού θα το μάθαινες. Παλιότερα υπήρχαν βιβλιοθήκες. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Εξυγχρονιστήκαμε. Αλλά σκέψω ότι υπάρχουν μελέτες που λένε ότι το γκουγκλάρισμα μειώνει τη μνήμη του ανθρώπου. Κατά 5% τουλάχιστον. Αυτό γιατί δεν το έχω ακούσει πρώτη φορά. Και το βγάζουμε σαν είδηση κιόλας. Ξέρεις τι γίνεται. Ναι, είναι γνωστό. Μπορεί να τα ποσοστά να είναι και μεγαλύτερα. Γιατί συμβαίνει αυτό. Γιατί εγώ, με το πέρασμα των χρόνων, ή εσύ ή οποιοδήποτε, δεν χρειάζεται τόσο πολύ να αποθηκεύσει την πληροφορία στον εγκέφαλό του, γιατί είναι πάντα διαθέσιμη στο ίντερνετ. Οπότε το μυαλό δεν λειτουργεί με τον ίδιο τρόπο, γιατί δεν χρειάζεται να λειτουργεί. Αλλά αυτό δεν ξέρω κατά πόσο είναι και πολύ θετικό. Το να έχω την απάντηση έτοιμη και να μην σκεφτώ. Δηλαδή, αν είναι να κάνω μια πράξη, δεν την κάνω. Αν είναι να ψάξω έναν δρόμο, δεν τον ψάξω. Θα το πω στο κινητό και θα. Ναι, μας εξυπηρετούν στη ζωή. Αλλά τι μας κάνουν στο βάθος, στο μυαλό μας, τι κάνει αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Τη βαρύναμε τη συζήτηση λίγο, εντάξει. Για τους αγρότες ρωτάει ένας ακροατής για τη χειρονακτική εργασία που σου είπα και πριν. Ναι. Θα υπάρχει κατάργηση της... Έτσι λένε. Ότι εντάξει, αυτό έχει να κάνει και με τον κώδικα αλιμεντάριους. Το κόντεξ αλιμεντάριους έχει να κάνει με το σπόρο περισσότερο. Mm-hmm. Που έχουν κατοχυρώσει πατέντες για το σπόρο και το σπόρο που παίρνεις από αυτές τις εταιρείες, Μοσάντο ή Μοσάντο. Ναι, συγκεκριμένες. Ναι, δεν μπορείς να τον σπείρεις ξανά. Δεν μπορείς να φυτέψεις. Δεν βγαίνει τίποτα. Και σιγά σιγά λένε ότι κάποια στιγμή θα πάψει και η ιδιοκτησία γης. Οποιουδήποτε είδους γης. Και ότι δεν θα υπάρχει δικαίωμα στους αγρότες να κατέχουν γη. Εντάξει, αυτό είναι μακρινό. Ελπίζω να μην γίνει ποτέ. Και στην Ελλάδα η ιδιοκτησία, το ποσοστό ιδιοκτησίας είναι πολύ μεγάλο πολύ σε μεγάλο. Σχέση με άλλες χώρες. Στην Ευρώπη, ναι. Και το χτυπάνε λίγο αυτό. Η ιδιοκτησία είναι κλοπή, έγραψε κάποτε ένας άλλος φιλόσοφος. Άλλα ζητήματα αυτά. Ναι. Πόλεμος, ειρήνη μεταξύ των κρατών. Εγώ είμαι φιλήσυχος άνθρωπος, δηλαδή είμαι υπέρ της ειρήνης. Ναι, ναι, γενικά μου αρέσει η ειρήνη. Θα γίνονται οι πόλεμοι πλέον μέσω όπλων, μέσω σκέψης, μέσω ίντερνετ. Πόλεμοι γίνονται. Λένε ότι είναι πόλεμος αυτό που ζούμε σήμερα. Μα το λέγανε. Ένας αόρατος πόλεμος. Ένας αόρατος πόλεμος. Ξέρεις τι, ίσως και να χρειάζονται, θα απαντήσω στην ερώτησή σου, ίσως και να χρειαζόταν να δημιουργηθούν οι συνθήκες ενός πολέμου χωρίς τις απώλειες ενός πολέμου. Γιατί εντάξει, κακά τα ψέματα, προφανώς έχουμε απώλειες από την πανδημία, αλλά δεν συγκρίνονται με τις απώλειες ενός πολέμου, παγκοσμίου πολέμου ας πούμε, αλλά όμως οι οικονομικές συνέπειες είναι ίδιες. Οπότε σε πολλές περιπτώσεις δεν χρειάζεται να γίνει πόλεμος. Ναι, στα κράτη που έχουν πόλεμο τώρα υπάρχουν άλλα πράγματα, υπάρχουν κοιτάσματα, υπάρχουν πετρέλαια, υπάρχουν πολύτιμη λίθη, υπάρχουν διάφορα τέτοια, είναι γεωπολιτικά τα ζητήματα. Στον πολιτισμένο κόσμο, ας πούμε Ευρώπη, Αμερική κτλ., δεν νομίζω να γίνει πόλεμος γιατί έχω την εντύπωση ότι τα έχουν ψηλοσυμφωνημένα όλα. Εντάξει τους. Λίγο πολύ, ναι. Λίγο πολύ. Λοιπόν, να ξεκουραστεί και λίγο και ο Αποστόλης από αυτά τα ενδιαφέροντα που μας λέει σήμερα. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό και επανερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Κωνσταντίνος Πειρατικός, Σφαίρα της Έρευνας, 25 του μηνός σήμερα. Η δύναμη της αναζήτησης είναι το κεντρικό θέμα και συζήτησης. Κοντά μου είναι ο Weirdo, κατά κόσμον Weirdo, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καταφέρει να εισβάλλει στα κινητά μας και στους υπολογιστές μας με την έρευνα και την αναζήτηση που κάνει σχετικά με το ανεξήγητο, το παράξενο, το μεταφυσικό, το εναλλακτικό. Και είναι ο κόσμος, ο Αποστόλης που μας ακούει και ρωτάει, είναι πάρα πολύ, δεν θέλω να πω. Είναι από τις καλύτερες εκπομπές που έχω κάνει όλα αυτά τα χρόνια στην πορεία μου. Χαίρομαι.
Θες να πεις κάτι, δεν ξέρω, το έχω χάσει. Να σου πω την αλήθεια, δεν Γιατί τα έχεις χάσει. Ελπίζω ξέρω. μόνο αυτό που επειδή εστιάσαμε σε συγκεκριμένα θέματα, ελπίζω να μην βαρύναμε τον κόσμο, γιατί Όχι. έχει ανάγκη ο κόσμος, ξέρεις, να χαλαρώσει και λίγο από αυτό. Δηλαδή, και εγώ το είπα και στο κανάλι ότι, okay, είπαμε κάποια πράγματα, θα συνεχίσουμε να λέμε κάποια πράγματα σχετικά με αυτά. Ακριβώς. Πάντα θα λέμε, αλλά καλό είναι, ξέρεις, να πάρουμε και λίγο τις ζωές μας πίσω, γιατί μας έχει γίνει και λίγο, ξέρεις, μέρα μπαίνει, μέρα Αμέν. βγαίνει, αυτό. Όχι, πρέπει να προχωρήσουμε, νομίζω. Για το πείραμα της Φιλαδέλφειας είναι ρωτάει ένας ακροατής. Ναι. Κάτι δεν είναι και πολύ βαρύ, πιστεύω το. Όχι, δεν είναι πολύ βαρύ. Εντάξει, ήταν ένα πείραμα το οποίο λέγεται ότι είχε επιτυχία, ας πούμε. Έπαιξε και λίγο ρόλο ο Τέσλα εκεί πέρα. Εκείνη την εποχή συνέβη. Ναι, την τεχνολογία δική του λένε ότι ήταν. Χρησιμοποίησε. Ναι. Τι δηλαδή. Προσπαθήσε να κάνουν ένα αεροπλάνο, λέω, ένα καράβι να εξαφανιστεί στο χώρο χρόνο και να εμφανιστεί κάπου αλλού. Βέβαια, έγινε. Λένε ότι έγινε, βγήκε και ένας άνθρωπος ο οποίος έγραψε και κάποια βιβλία, έκανε και κάποιες συνεντεύξεις και είπε ότι, βέβαια μετά αυτός είπε ότι ταξίδεψε και στον χρόνο και κάτι τέτοια, τέλος πάντων, και είπε ότι όντως ήταν εκεί και ότι τηλεμεταφέρθηκε, την τηλεμεταφορά επεδίωξαν εκεί πέρα, αλλά υπήρχαν και κάποιες απώλειες, γιατί το ημερολόγιο αυτού του ανθρώπου έλεγε ότι, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, ότι όταν επανεμφανίστηκε το πλοίο, κάποιοι άνθρωποι είχαν μπει μέσα στη Λαμαρίνα, χέρια αλλού, πόδια αλλού κτλ. Το πλοίο αυτό είχε έρθει εδώ, Λεόν λεγότανε. Νομίζω το Λεόν ήταν. Ναι. Ήρθε εδώ για σκραπ κάποια στιγμή. Το φέρανε εδώ και το κάναν σκραπ παλιοσίδερα. Ενώ σκέψω ότι έχει τόση πολύ. Ιστορία, ένα πλοίο κάντο έτσι. Μουσείο, ξέρω, ένα ευρώ να βάλεις. Ξέρεις τι, την περιοχή 51 την ξέρεις. Στην Μασαχουσέτη. Στην Αμερική είναι στο. Η περιοχή 51 έχει γίνει ατραξιόν για τουρίστες. Έχει μοτέλ, έχει ξενοδοχεία, έχει φαγάδικα. Πηγαίνω ακριβώς. Οι Αμερικάνοι δεν χαζίσουν. Θεωρώ ότι είναι η βάση των υπτάμενων αντικείμενων που. Ναι, η μυστική βάση των Αμερικανών. Η μυστική βάση για τα UFO και μάλιστα πήγε να γίνει και μια εισβολή. Έκανε ένα αστείο. Ξεκίνησε από ένα αστείο, μια αστεία δημοσίευση στο ίντερνετ, στο Facebook τέλος πάντων. Και έλεγε αυτός ότι παιδιά θα εισβάλλουμε στην περιοχή 51. Θα μπούμε να δούμε τι γίνεται. Βέβαια, στρατοκρατούμενοι η περιοχή 51, όχι γιατί. Από τον Αμερικανικό στρατό, βέβαια. Ναι. Εν τέλει κατέληξε σε ένα φιάσκο, αλλά πρόσεξε τι έγινε. Πήγανε πάρα πολύ και πήρανε τα σουβενίρ του, τα μπλουζάκια του, φάγανε τα μπέργκερ του. Ακριβώς. Και γύρισαν πίσω με τα ερθύμια. θα πρέπει να το κάνουμε κι εμείς εδώ με το Λεόν. Έβλεπε τον Doctor Who. Ναι, κάποια επεισόδια τα έχω δει. Τα TARDIS, εκείνα τα μικρά κουτάκια, ταξίδι στον χρόνο. Πολλοί κόσμος έτσι το έχει σκεφτεί, πιστεύω, το ότι να μπορούσαμε να επιστρέψουμε, να δούμε το μέλλον. Το ζήτημα είναι του ένα ωραίο έτσι. Το ζήτημα του χρόνου έχει να κάνει. Είναι πάντα πραγματικότητα ο χρόνος τελικά, είναι δημιούργημα του ανθρώπου. Ο χρόνος. Ο χρόνος όπως τον μετράμε εμείς είναι ανθρώπινο κατασκεύασμα. Για να εξυπηρετεί τις δικές μας ανάγκες της καθημερινότητας, των εποχών, της ημέρας, της εβδομάδας κτλ. Για να διαχωρίζουμε την περιφορά της γης. Δεν υπάρχει δηλαδή κάτι συνωμοσιολογικό από πίσω. Κοίτα να δεις. Υπάρχουν. Ο γραμμικός χρόνος δεν υπάρχει. Πλέον έχει αποδειχθεί ότι ο χρόνος είναι παντού. Δηλαδή, δεν ξέρω πώς να σου το πω. Επειδή οι διαστάσεις πλέον είναι 11 και όχι 3. Και όχι 3 που γνωρίζουμε. Ναι, σε μέρη όπου είναι οι διαστάσεις παραπάνω από 3, δεν υπάρχει ο χρόνος όπως τον γνωρίζουμε. Παρελθόν, παρόν και μέλλον υπάρχουν ταυτόχρονα. Τώρα μην κάψουμε τον κόσμο με τέτοιες έννοιες. Οπότε θεωρητικά, αν είσαι σε ένα τέτοιο χώρο που οι διαστάσεις είναι παραπάνω. Και εδώ είναι, απλά εμείς δεν μπορούμε να. Δεν έχουμε τα όργανα, τα εισιτήρια να αναγνωρίσουμε έξτρα διαστάσεις. Αν όμως μπορούσαμε, τότε θα καταλαβαίναμε ότι ο χρόνος είναι η στιγμή μόνο. Δηλαδή όλα γίνονται ταυτόχρονα. Άλλοι λένε ότι το μέλλον εμφανίζεται στο παρόν και σου δείχνει τι θα γίνει. Δηλαδή. Πολλοί λένε ότι όταν έχεις μια έμπνευση, μια ιδέα, που λες, ξέρεις κάτι, θα κάνω αυτό και καταλήγεις μετά από 5 χρόνια να το έχεις κάνει και να έχεις πετύχει και να έχει γίνει αυτό που εσύ σκέφτηκες ως ιδέα.
πολλές φορές λένε ότι αυτό το είναι... Το φαινόμενο της πεταλούδας, όχι, άλλο, κάτι άλλο διαφορετικό. Σου λέει ότι αυτό είναι προβολή του μέλλοντος στον παλιό σου εαυτό για να σου δείξει τι μπορείς να κάνεις ή τι μπορεί να γίνει. Αυτό μπορεί να έρθει σε όνειρα, μπορεί να έρθει σε φιάλτες, μπορεί να έρθει σε πολλά πράγματα. Αλλά αυτό... Θα ήθελες εσύ να... Να υπάρχει μια κάψουλα, θα θέλεις να πας στο μέλλον ή στο παρελθόν? Και τα δύο. Και αυτό, εγώ θα θέλω να πάω στην, θα θέλω να ζήσω λίγο την αρχαία Ελλάδα σε ειρηνική περίοδο όμως. Να δω λίγο, ας πούμε, την Αθήνα του Περικλή. Να δω έτσι. Εκείνη την εποχή. Ναι, εκείνη την εποχή. Αθήνα. Να δω τη μεγαλοπρέπεια, ας πούμε, των ναών, τα αγάλματα, αυτό θα με ενδιαφέρει. Και την Αίγυπτο, ας πούμε, τέτοιους πολιτισμούς, να δω πώς ήταν στο πικ τους, ας πούμε. Και θα ήθελα να δω και πώς ήταν η ανθρωπότητα σε 1500 χρόνια. Όχι τώρα, όχι σε 10. Με την ενσάρκωση έχει ασχοληθεί, έχει κάνει κάποια έρευνα. Εντάξει, δηλαδή θα φύγουμε, θα επανέλθουμε με άλλη μορφή. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει μετασάρκωση, ότι δεν τελειώνει τίποτα εδώ. Πιστεύω ότι η πορεία της ψυχής συνεχίζει μέχρι τη στιγμή που θα μάθει τα πάντα. Γιατί έχουν υπάρξει άνθρωποι στην ιστορία των πολιτισμών του κόσμου που είχαν γνώσεις πέρα από τις συνηθισμένες και Νταβίντσι, ο Σοκράτης, ο Πυθαγόρας, ο Πλάτωνας, τέτοιοι άνθρωποι, πιστεύω ότι συνεχίζει. Αλλιώς νομίζω ότι είναι όλα μάταια. Δηλαδή, okay, η δική μου άποψη είναι αυτή. Ερχόμαστε, ζούμε, βιοποριζόμαστε, κάνουμε οικογένεια, φτιάχνουμε απογόνους και πεθαίνουμε. Θα ήθελα να πιστεύω ότι δεν είναι μόνο αυτό. Δεν υπάρχει μόνο. Ναι. Και το ζήτημα του χρόνου που έλεγες πριν, έχει να κάνει και με αυτό που συζητάγαμε, γιατί εγώ πιστεύω ότι όλα ενώνονται λίγο ή πολύ σε ένα μια θέμα. Λυσίδα, ναι. Γιατί ψάχνουμε τα ταξίδια στον χρόνο? Βέβαια είναι η περιέργεια του τι συμβαίνει ή του τι συνέβη ή του τι θα γινόταν αν άλλαζα την ιστορία του χρόνου. Μεγάλη κουβέντα αυτή, κάψιμο τέλος πάντων. Αλλά όλο αυτό το ζήτημα με τον χρόνο πηγάζει από το φόβο του ανθρώπου για το θάνατο. Και αυτό είναι το επόμενο. Η επόμενη επιδίωξη των ανθρώπων είναι να σταματήσουν το γύρας, τη γύρανση και το θάνατο. Γι' αυτό θα προσπαθήσουν να ενσωματωθούν με την τεχνολογία για να επιτύχουν την αθανασία. Γι' αυτό αναζητάμε το χρόνο, αν υπάρχει χρόνος, αν δεν υπάρχει. Μα το ξέρω που είπες πριν, δεν ξέρω αν έχεις ασχοληθεί και αν έχεις διαβάσει το συγκεκριμένο που θα σου αναφέρω για τον Walt Disney, ο οποίος λέγεται κρυογονική. Τον έχουν καταψύξει, δεν ξέρω σε ποια ηλικία και θα τον... Στην Αμερική, νομίζω και σε κάποια χώρα εδώ, και στη Ρωσία έχω την εντύπωση, μπορεί να μην λέω ότι σωστή χώρα, αλλά σε κάποιες χώρες εκτός Αμερικής υπάρχουν εγκαταστάσεις κρυογονικής, έτσι και τα δύο λέγονται, όπου άνθρωποι πληρώνουν εκατομμύρια ίσως για να καταψυχθούν μετά θάνατον. Για ποιο λόγο όμως? Να περιμένουν, να μην αποσυντεθούν, ας πούμε, να περιμένουν μέχρι να αναπτυχθεί η τεχνολογία που θα τους επαναφέρει στη ζωή. Γιατί, ας πούμε, υπάρχει και η θεωρία του ότι κάποια στιγμή θα μπορούμε να κάνουμε download τον εγκέφαλό μας σε έναν υπολογιστή και δεν θα χρειάζεται καν να έχουμε... Έχουν ακουστεί τρελά πράγματα. Οπότε, εντάξει, αυτό προκύπτει από τη ματαιοδοξία του ανθρώπου που θέλει να παραμείνει αθάνατος και να συνεχίσει να ζει για πάντα και για πάντα. Οπότε αυτό είναι κινητήριος δύναμη για να μπορεί είτε να καταστρέψουμε το είδος μας. Όπως έχει γίνει, όπως όλες οι πολιτισμοί, όλοι οι πολιτισμοί του κόσμου γράφουν για καταστροφές που έχει συμβεί παλιότερα, ναι, και επανερχόμαστε πάλι μετά. Υπάρχει η θεωρία των πολιτισμών, ναι, ότι ζούμε μια λούπα. Χρυσό γένος. Ναι, αυτό δεν ξέρω κατά πώς. Δηλαδή ότι η τεχνολογία που έχουμε τώρα ήταν κάποια παλιά τεχνολογία την οποία μας την έφεραν πάλι και ότι θα εξελιχθεί ακόμη περισσότερο και ότι κάποια στιγμή θα έρθει πάλι η καταστροφή. Και αυτού και από την αρχή. Θα δείξει. Λοιπόν, ένα μουσικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σφαίρα της έρευνας, για ένα ακόμη βράδυ Σαββάτου. Μείνετε συντονισμένοι στο lafamilia.com.gr. Καυκάσου 25 είναι τα γραφεία του συλλόγου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-56-90-006. Είναι από τις εκπομπές οι οποίες πραγματικά σε κάνουν χαρούμενο, από την συζήτηση που κάνουμε με τον Weirdo, τον Αποστόλη. Αυτή η αγάπη που δείχνετε από τα μηνύματά σας είναι πραγματικά ανεκτήμητη και υπερβολική.
που έχω δει εγώ προσωπικά με τόσα χρόνια παρουσία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αποστολή, ναι. Έχουμε γύρω στα 6 λεπτάκια για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Τα σχέδια προσωπικά του κόσμου για το μέλλον. Τα σχέδια τα δικά μου προσωπικά είναι να προσπαθήσω να κάνω αυτό που κάνω ακόμη καλύτερα και να δίνω περισσότερες πληροφορίες. Άρα θα το συνεχίσεις. Για όσο θα υπάρχει το YouTube θα το συνεχίσω. Και αν σταματήσει να υπάρχει το YouTube θα το συνεχίσω κάπου αλλού. Έχω και τη σελίδα. Και, ναι, έχεις αυτό είναι που... backup, έχεις πάρει προφανώς για ό,τι έχεις φτιάξει. Ναι, γιατί είναι κρίμα τα να, βίντεο να υπάρχουν, σε, ναι, υπάρχουν σε backup και θα ήταν κρίμα πραγματικά και για μένα και για τα υπόλοιπα παιδιά που έχουν κανάλια, γιατί ξέρεις, είναι κόπος για να τα φτιάξεις. Μα και... μας είπες ένα βιντεάκι θέλει 10-12 ώρες εργασίας. Εξαρτάται το βίντεο, ναι, πολλά θέλουν αρκετές ώρες. Δεν είναι αυτό το θέμα, το θέμα είναι να ξεστεί. Πολλές φορές υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το YouTube και νομίζουν ότι είναι το επίκεντρο, ενώ στην ουσία επίκεντρο είναι ο κόσμος που μας παρακολουθεί. Πολλές φορές υπάρχει αυτή η παρερμηνία. Δηλαδή, εγώ έχω, ας πούμε, για την ώρα 120.000, η παρέα του Weirdo, γιατί έτσι θέλω να τη λέω, είναι 121 σχεδόν χιλιάδες κόσμος. Δεν είμαι εγώ, είμαι εγώ το κανάλι, αλλά δεν είμαι εγώ, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι που ενδιαφέρονται ακριβώς, να ακούσουν, ακριβώς, τότε εγώ απλά θα έκανα εκπομπές για τον εαυτό μου και θα έλεγα αυτά που είχα να πω στην παρέα μου και μόνο. Πολλές φορές αυτός ο σεβασμός από κάποιους χάνεται προς τον κόσμο και καλό είναι να θυμόμαστε ότι ο κόσμος κάνει αυτό και ο κόσμος ενδιαφέρεται να μάθει όχι εμένα προσωπικά, ποιος είμαι εγώ και τι βλέψεις έχω εγώ, αλλά αυτά που έχω να πω για αυτά που τον ενδιαφέρει. Καλό είναι να μην το ξεχνάμε αυτό και καλό είναι να μην βαραίνουμε και τελείως τον κόσμο, δηλαδή να του δίνουμε και ενότητες αισιοδοξία στο τέλος, γιατί τις χρειαζόμαστε πραγματικά, ξέρεις. Ασχολούμαστε με πράγματα, εγώ προσωπικά στο κανάλι ασχολούμαι με κάποια πράγματα τα οποία είναι λίγο βαριά πολλές φορές και καλό είναι να έχουμε μια ισορροπία στη ζωή. Να μην ασχολούμαστε μόνο με ένα πράγμα. Αυτό είναι δηλαδή το μήνυμα κλείνοντας, αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να δώσω. Ωραία η ενασχόληση με όλο αυτό, ωραίο το ψάξιμο, αλλά είναι ταυτόχρονα και μια δίνη που σε βουλιάζει και σε παίρνει μέσα. Τα επόμενα θέματα έχεις σκεφτεί με τα οποία θα ασχοληθείς και θα περιμένουμε με αγωνία να τα δούμε στο YouTube. Είμαι λίγο αυθόρμητος γενικά. Έχω μια τράπεζα έχεις θεμάτων. Πλάνο. Όχι, έχω πλάνο. Έχω πάρα πολλά θέματα. Έχω πάνω από 300-400 θέματα σε τίτλους, ας πούμε, τα οποία θα... και παραπάνω, έτσι. Δηλαδή, αυτά είναι ένα κομμάτι. Αλλά, ξέρεις, κάθε φορά τραβάω ένα, γιατί, ξέρεις, πολλές φορές σε προλαβαίνει και επικαιρότητα και χρειάζεται να κάνεις κάτι που είναι εκτός πλάνου για να πεις κάτι που καίει εκείνη τη στιγμή και πρέπει να μαθευτεί. Οπότε το αφήνω οφλού και 2-3 μέρες πριν βγάζω το βίντεο που είναι να βγάλω και το ετοιμάζω. Οπότε δεν ξέρω ακόμα, ξέρεις. Έχει συμβεί να φτιάξεις κάτι, να ασχοληθείς με ένα θεματάκι το οποίο στην πορεία να δεις ότι είναι διαφορετικό, ότι έχεις λάβει μια πληροφορία άλλη? Φυσικά. Λάθη πολλά. Λάθη. Ναι, εννοείται. Και πάντα απολογούμε και λέω, ξέρετε κάτι, γι' αυτό λέω πάντα ότι. Γι' αυτό και σε αγαπάει και ο κόσμος. Γι' αυτό λέω ότι αυτό που παρουσιάζει μπορεί να το ψάχνει, αλλά δεν τα ξέρει όλα. Υπάρχουν παιδιά που παρακολουθούν τις εκπομπές μου και διαβάζουν τα άρθρα μου και μπορούν να ξέρουν 10 φορές παραπάνω πράγματα από μένα. Εγώ αυτό που λέω είναι, παιδιά, ξέρετε κάτι, άμα ξέρετε κάποια πράγματα και θέλετε να τα μοιραστείτε, να τα μοιραστείτε. Είτε από δικά σας μέσα. Γιατί πλέον υπάρχει ευκαιρία να το κάνετε αυτό, είτε μέσα από ένα ραδιόφωνο, υπάρχουν και ιντερνετικά ραδιόφωνα, υπάρχουν και podcast, υπάρχουν και πάρα πολλά. Ακριβώς. Είτε YouTube, είτε Facebook, είτε Instagram, είτε με ανθρώπους που ασχολούνται με αυτό. Λοιπόν, το πειρατικό καράβι σηκώνει άγκυρες. Το κινητικό μας ξεκινάει να παίζει και για να σας αφήσουμε. Σφαίρα της έρευνας. Λοιπόν, Αποστολή, Weirdo. Να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Μεγάλη μας χαρά και μεγάλη μου τιμή προσωπική. Ένα τεράστιο ευχαριστώ και σε σένα και στο σταθμό για την πρόσκληση. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Αλλά και στους φίλους που ήταν εδώ και συμμετείχαν με τις ερωτήσεις τους. Για όσο επιθυμείτε να γνωρίζετε ότι από αύριο η εκπομπή θα βρίσκεται και στο δικό μου κανάλι το προσωπικό στο YouTube αλλά και στο Weirdo Αποστολή, θα ανέβει. Ναι, θα ανέβει. Θα ανέβει και στο δικό σου και στο κανάλι του σταθμού μας lafamilia.com.gr.
Ραντεβού το επόμενο Σάββατο. Αποστόλη, καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Τα λέμε το επόμενο Σάββατο. Γεια σας.